to my heart, the only place I feel alone. I need the fire in the soil. Φυσικά, η απόδρασή μας στα Τρίκαλα είχε έναν τελικό προορισμό. Έναν προορισμό άκρος χριστουγεννιάτικο, μαγευτικό, ο Μήλος των Ξετικών. Και θα σας πω μια ιστορία. Η ιστορία του Μήλου ξεκινά κάπως έτσι. Ο Αλευρόμηλος Ματσόπουλου στα Τρίκαλα και φέτος τα Χριστούγεννα ξαναγεννήθηκε. Να πούμε πως τα αγαπημένα μας ξωτικά συναντούν τους παράξενους φουρναρέους και το σκηνικό γίνεται ονειρικό. Το σιτάρι έφτασε από καιρό. Οι μηχανές πήραν μπροστά και όλα είναι έτοιμα και έχει ξεκινήσει η πραγματική παραγωγή του αλευριού. Τα Χριστούγεννα στο Μήλο των Ξωτικών ήταν μέχρι και πρόσφατα παραμυθένια, τα πιο γλυκά, τα πιο μαγικά. Φέτος, τα ξωτικά, οι αλευροποντικούλιδες, οι φουρναρέοι, οι σταρένιες νεράιδες και ένα κάρο βοηθή υπόσχονται να γίνουν κάτι πάνω από παραμυθένια, μαγευτικά, ακόμη πιο ονειρικά, τα Χριστούγεννα με βάση το Μήλο των Ξωτικών στα υπέροχα Τρίκαλα. Η μεγάλη παρέα λοιπόν των καλύτερων και των πιο γνωστών φουρναρέων του κόσμου αποφάσισαν αυτές τις μέρες να προσφέρουν παραδοσιακές γεύσεις, χαμόγελα, στιγμές χαράς σε μικρούς και μεγάλους. Επέλεξαν φυσικά το πιο όμορφο χριστουγεννιάτικο χώρο στην Ελλάδα, τον Μήλο των Ξωτικών. Εκεί αποφάσισαν να στήσουν ένα παραμυθένιο εργαστήρι. Συζήτησαν με τον οικοδεσπότη, τον Άη Βασίλη, συμφώνησαν όμως και με τα αγαπημένα ξωτικά να είναι και αυτοί βοηθοί σε αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν, όλα έτοιμα, Χριστούγεννα ευτυχισμένα στον Αλευρόμηλο των Ξωτικών. Ο Αλευρόμηλος φέτος στο Μήλο των Ξωτικών είναι σε λειτουργία, σε σχετική λειτουργία. Τα γρανάζια γυρνούν και έτσι μέσα στον Αλευρόμηλο έχει στηθεί πραγματικά ένα εργαστήρι. Ένα εργαστήρι με τους αλευροποντικούς, τα οποία αυτά πλασματάκια είναι πολύ έτσι σκανδαλιάρικα και πειράζουν τα παιδάκια αλλά και τους μεγάλους, αλλά και φυσικά την νεράιδα, τη σιταρένια. Και αν δεν με πιστεύετε, για δείτε εδώ τις αποδείξεις. Οι αποδράσεις σας ταξιδεύουν στα πανέμορφα Τρίκαλα, έχοντας σαν σταθμό τον Μήλο των Ξωτικών. Για μαγευτικά Χριστούγεννα εδώ στα Τρίκαλα, ο Μήλος των Ξωτικών εδώ και 5 χρόνια αποτελεί τον καλύτερο χριστουγεννιάτικο προορισμό στη Θεσσαλία. Μαγικά πλάσματα υπάρχουν εδώ στο Μήλο των Ξωτικών. Γεια σας! Είστε από την Κάτια. Από πού έρχεστε? Δεν ξέρουν να μιλάνε. Είναι στο Μήλο των Ξωτικών τα ποντικάκια. Εδώ, σας περιμένουν όλους, λένε. Take a look at the driver next to me.
just the same. Just the same. Εδώ στο Μήλο των Ξωτικών έχεις την ευκαιρία να γευτείς πεντανόστιμες γλυκές λιχουδιές από τα ηθικά περίπτερα που είναι στημένα. Επίσης, να ανέβεις να κάνεις τα δικά σου πλουράκια με τους φουρνάριδες και φυσικά να επισκεφτείς την Ερέιδα. Τι άλλο θες? Όλα αυτά μόνο στο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Baby, just slip a sable under the tree for me. Καλώς ήρθατε στο νεραϊδόσπιτο του Αλευρώμου. Είμαι η Νεραϊδα Σταρένια, γεννημένη στους αγρούς, μέσα από τα στάχια. Φέρνω στον μήλο μας το σιτάρι, οι μιλονάδες το κάνουν αλεύρι. Και έπειτα οι ζυμαραίοι μας, από τα ξημερώματα ζυμώνουν το ψωμάκι, για να προσφέρουν σε όλους τους επισκέπτες. Χρόνια πολλά. To light blue. Και συνεχίζουμε. Τα μαγευτικά Τρίκαλα με βάση το Μήλο των Ξωτικών έχουν να μας δώσουν πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ωραίες προτάσεις. Μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου προτείνω ανεπιφύλακτα να επισκεπτείτε το συγκεκριμένο χριστουγεννιάτικο χωριό, γιατί εκεί θα βρείτε, όπως είπαμε, τον Αλευρόμήλο των Ξωτικών. Θα βρείτε το δέντρο ταχυδρομείο ο Όλυμπος, εκεί που μπορείτε να αφήσετε τα γράμματά σας για να τα πάρει ο Βασίλης και οι Νεράιδες και να πραγματοποιήσουν τις ευχές σας. Φυσικά τον Αχυρένιο Λαβύρινθο. Ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, έτσι μια πολύ ωραία έκπληξη, όπου επιφυλάσσει στους επισκέπτες ο Μήλος των Ξωτικών. Ένας αχυρένιος λαβύρινθος όπου μπαίνεις και κάνεις μεγάλες διαδρομές και πρέπει να είσαι πολύ εύστροφος και έξυπνος και τολμηρός και περιπετειώδης για να φτάσεις στην άκρη του. Και αφού φτάσεις στην άκρη του, τότε πια μπορείς να συναντήσεις τον Άγιο των Χριστουγέννων, τον Άι Βασίλη, τον γλυκύτατο Άι Βασίλη που ήρθε εκεί από την παγωμένη Λαπωνία μαζί με το Έλκυθρο και τους ταράνδους του και κατασκήνωσε, έμεινε στο σπιτάκι του στο Μήλο των Ξωτικών. Θα μείνει μέχρι και τις 3 Ιανουαρίου και θα περιμένει όλα σας τα παιδάκια στην ψυχή ακριβώς και τα μεγάλα παιδάκια να τον επισκεπτείτε και να του πείτε τι θέλετε από τη νέα χρονιά, να μάθετε για το ταξίδι του. Ο Άι Βασίλης εμάς μας μίλησε. Ναι, αποκλειστικά μας έδωσε συνέντευξη. Για δείτε τι. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming.
Καλώς ήρθατε στο ταχυδρομείο. Εδώ έρχονται τα γράμματα από όλα τα παιδάκια και εγώ μαζί με τη βοήθεια των ζωτικών θα πηγαίνουμε απέναντι στον Βασίλη που τα διαβάζει και απαντάει σε όλα τα γράμματα. Και να του ζητήσω δώρα για όλους εσάς. Να κάνω μια μεγάλη ευχή και φυσικά να μοιραστούμε τις εντυπώσεις του από το μήλο των ψωτικών που τον φιλοξενεί φέτος. Γιατί από εδώ θα ξεκινήσει και θα έρθει στα σπιτάκια σας για να σας φέρει όμορφα δώρα και αυτή τη χρονιά. Ναι, αγαπημένη. Άγιε μου Βασίλη. Να είστε καλά. Έλατε ένα μικρό κέρασμα συμβολικό για την τιμή που κάνατε και μου το δώρο. Άγιε Βασίλη, πώς περνάς εδώ στα Τρίκαλα? Πάρα πολύ ωραία. Πολλοί θαυμαστές μου, πολλοί φίλοι μου, πολλοί μικροί φίλοι μου που μου δίνουν δύναμη, κουράγιο, πολλή ενέργεια, ώστε να προχωρήσω το έργο μου και να είμαι έτοιμος για τη μεγάλη μέρα στο Μινά στα δώρα. Άγιε Βασίλη, τώρα που έχει κρίση θα μας φέρεις όλα τα δώρα που θέλουμε ή μπορεί και όχι? Δεν υπάρχει περίπτωση στα παιδιά μας να μην πάρουν τα δώρα που πρέπει να πάρουν. Μην ξεχνάτε ότι το εργοστάσιο των ξωτικών δουλεύει με αγάπη και δεν δουλεύει με ταμείο. Για αυτές τις γιορτές, για όλους τους τηλεθεατές της Βορείου Ελλάδας που μας παρακολουθούν, για τους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές. Εύχομαι σε όλους τους τηλεθεατές, αλλά και σε όλο τον κόσμο, αγάπη, υγεία, ευημερία, χαρά και πάνω απ' όλα πολλά χαμόγελα. Εδώ, στο Μήλο των Ξωτικών, θα είναι ο Άι Βασίλης για να μοιραστείτε τις δικές σας ευχές και φυσικά μια αναμνηστική φωτογραφία που θα την έχετε μαζί σας όλο το χρόνο. Παιχνίδια, Λούνα Πάρκ, Χριστουγεννιάτικη αγορά, γλυκιά αγορά, όλα αυτά στο Μήλο των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Εν συντομία θα σας πω πως για τους λάτρεις των αγαπημένων παιχνιδιών τα Playmobil έχουν επισκεφτεί το Μήλο των Ξωτικών και έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ ωραίο στέκι. Εκεί όπου μπορείτε να παίξετε με υπότες, με την πριγκίπισσα και το κάστρο, με το καράβι των υποτών και των πειρατών. Ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος με παιχνίδια από την Playmobil που περιμένει όλους τους μικρούς φίλους να παίξουν, να διασκεδάσουν. Όση ώρα εμείς οι μεγαλύτεροι κάνουμε τις βόλτες μας στη Χριστουγεννιάτικη αγορά. Ακόμη μπορείτε να επισκεφτείτε το εργαστήριο αναρρίχησης. Εκεί στην πίστα αναρρίχησης μπορείτε να ανεβείτε πάνω με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και να πάρετε και μία γεύση από τον τρόπο που φροντίζουν την φυσική τους κατάσταση στα ξωτικά. Γιατί εκεί τα ξωτικά μαθαίνουν πώς να σκαρφαλώνουν και να μπαίνουν στα σπιτάκια και να κλέβουν τα γλυκά. Εμείς βγάζουμε έξω το κλέβουν τα γλυκά και μαθαίνουμε μόνο το πώς θα σκαρφαλώνουμε. Ακόμη μπορείτε να δείτε πάρα πολύ ωραία εκθέματα στο Μουσείο των Μανιταριών. Μια πολύ μεγάλη ιστορία αυτού που έχει γεννήσει η φύση, αυτού του προϊόντος του φυσικού, του μανιταριού, το οποίο με παραμυθάδες, ζωγράφους, αλλά και γνωστούς σεφ και συγνώστες, γίνεται γνωστό σε όλους τους επισκέπτες του Μήλου των Ξωτικών. Ακόμη, εκεί θα βρείτε τους ταράντλους του Άι Βασίλη, που θα σας περιμένουν να τους αγκαλιάσετε και να βγείτε φωτογραφία μαζί τους. Ζωγραφική προσώπου, Χριστουγεννιάτικο Fun Park με roller coaster μεγάλο, Salta Moods, Musica Express, Super Twister, ρόδα, καρουσέλ, συγκρουόμενα αυτοκίνητα, το Πολικό Express που πρέπει να επισκεφτείτε και το μαγικό σπίτι, το Magic House, είναι λίγα από τα σημεία που μας εντυπωσίασαν στο Μήλο των Ξωτικών. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας φυσικά στο βίντεο που ακολουθεί. The weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping,
and I brought some corn for popping. The lights are turning way down low. Let it snow, let it snow. Τους περιμένουμε στο Πολικό Εξπρές όλους για το ταξίδι στο Βόρειο Πόλο, για τα μικρά παιδάκια και για μεγάλους. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, 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 let it snow, let it snow, let it snow. Καταρχήν θα ήθελα να σας καλησπερίσω όλους από τον υπέροχο Μήλο των Ξωτικών και φυσικά από το υποκατάστημα της Oscar Entertainment. Εδώ, σε αυτή την αφίσα, μπορείτε να ενημερωθείτε για την καινούργια μαγική μουσικοχορευτική παράσταση, το Bar Theater, το λεγόμενο Abra Columbra Show, το οποίο θα παρουσιάσουμε στο Le Chat Noir την Παρασκευή στις 11 Δεκέμβρη. Μην το χάσετε. Προς το παρόν, ήρθε η ώρα να σας κάνω ένα πολύ ωραίο μαγικό κόλπο με ένα κόκκινο μαντίλι. Ένα κόκκινο μεταξωτό μαντίλι. Ξέρετε, κυκλοφορεί η φημολογία ότι εμείς οι ταχυδακλειουργοί χρησιμοποιούμε πολλές φορές τα μανίκια μας για να κρύψουμε διάφορα αντικείμενα. Λες και δεν έχουμε τσέπες, και μάλιστα μεγάλες. Γι' αυτό το λόγο θα σηκώσω ψηλά τα μανίκια μου, ώστε όλες μου οι κινήσεις να είναι καθαρές. Θα πάρω αυτό το κόκκινο μαντίλι και θα το τοποθετήσω μέσα στο αριστερό μου χέρι. Οι κινήσεις μου θα είναι πολύ πολύ αργές, ώστε όλη την ώρα να βλέπετε στο οπτικό σας πεδίο το μαντίλι. Αφού το κρύψω λοιπόν όλο μέσα στο χέρι μου, θα φυσήξω μια φορά δυνατά και ως διαμαγείας, αλλά uno, alle due, alle tre, το μαντίλι θα εξαφανιστεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού στο Μήλο των Ξωτικών.
λιονταριών μπορείτε να κάνετε μια πολύ ωραία ξενάγηση ανάμεσα σε μοναδικά εκθέματα, αλλά και να βγείτε φωτογραφία με τα αγαπημένα ελεφάκια των Χριστουγέννων. Περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγο κοντά σας στην τηλεόραση του Flash. Σας στέλνω συντονισμένους και στην παρέα μας. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα και πολύ ωραία. Πιστέψτε με. Heart back to my heart, the only place I feel alone. I need the